Για την κατάθεση της εργασία σας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής, πατήστε τον σύνδεσμο Συνδεθείτε που βρίσκεται στο άνω δεξί τμήμα της οθόνης. Συνδεθείτε μέσω σύμπολεφ με τα στοιχεία εξουσιοδότησή σα. Από το μενού στα αριστερά, πατήστε το Συν και επιλέξτε τεκμήριο. Από το αναδειόμενο παράθυρο στο οποίο να ζητάτε το σωστό τμήμα, πληκτρολογήστε το τμήμα στο να εμφανιστεί και επιλέξτε την αντίστοιχη συλλογή. ΔΕΛΤΑΕΨΙΝΑ πρόκειται για προπτυχιακό μου δουέ για μεταπτυχιακό και δέλτα δέλτα για διδακτορικό. Από την πλοήγηση επιλέγετε το κείμενο σε μορφή PDF χωρίς κλείδωμα και το επισυνάπτετε. Φροντίστε ώστε το ψηφιακό αρχείο να είναι χωρίς επισημειώσεις και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα περιγραφικά στοιχεία στις πρώτες σελίδες. Δηλαδή τίτλο, όνομα, συγγραφέα, επιτροπή, τμήμα στο οποίο εκπονήθηκε και το λογότυπο του Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια, συμπληρώνετε τη φόρμα με τα μεταδεδομένα που περιγράφουν την εργασία σας. Δώστε προσοχή στι υποδείξει και τι οδηγίε μα. Πρώτα το επίθετο και μετά το όνομα, χωρισμένα με κόμματα και ένα κενό χαρακτήρα. Μόνο το πρώτο γράμμα κεφαλαίο και προσέξτε την αλλαγή γλώσσα στο πληκτρολόγιο σα. Εάν τα ονόματα συγγραφέων είναι περισσότερα από ένα, κάντε προσθήκη και συμπληρώνετε ομοίω. Το ίδιο και για το όνομα με λατινικού χαρακτήρε. Και ο τίτλο συμπληρώνεται με το αρχικό μόνο γράμμα κεφαλαίο, ακολουθώντα του γραμματικού κανόνε. Για παράδειγμα, αν έχετε ένα ακρονίμιο ή λέξη που επιβάλλεται να ξεκινά με κεφαλαίο γράμμα. Εάν η εργασία είναι γραμμένη στα αγγλικά, πρώτα θα συμπληρωθούν τα πεδία στα αγγλικά και εναλλακτικά στα ελληνικά. Στην ημερομηνία επιλέγετε την ημερομηνία παρουσίασης. Τα ονόματα τη τριμελού ή επταμελού επιτροπή πάντα στα ελληνικά, εκτό και αν πρόκειται για ξενικό όνομα. Ακολουθείτε και εδώ τον κανόνα που ισχύει για του συγγραφεί, επιλέγοντα την ιδιότητα ω μέλου και χωρί να συμπληρώσετε άλλα στοιχεία πέρα από το όνομα. Στη συνέχεια, το επίπεδο σπουδών και τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το πληρέσκημενο. Οι λέξεις κλειδιά θα πρέπει να είναι σε χωριστά κελιά. Αφού συμπληρωθεί η πρώτη και πάλι μόνο το πρώτο γράμμα κεφαλαίο, κάνετε προσθήκη για κάθε μία από τις υπόλοιπες. Εάν υπάρχουν λέξεις κλειδιά στο PDF σας, τις μεταφέρετε αυτούσεις. Οι όροι στα λατινικά συμπληρώνονται μόνο μία φορά με τις λέξεις κλειδιά σε άλλη γλώσσα. Το ίδιο και τι περιλήψεις σας με αντιγραφή επικόλυση. Τονίζουμε ξανά ότι αν η διπλωματική είναι γραμμένη στα αγγλικά, αυτά τα πεδία θα συμπληρωθούν πρώτα στα αγγλικά. Επιλέξτε αν το επιθυμείτε μια άδεια Creative Commons όπου δηλώνετε τους όρους χρήσης του έργου σας. Ενημέρωση για τις άδειες μπορείτε να βρείτε στον σχετικό ιστότοπο. Υποχρεωτικά, παραχωρείτε την άδεια δημοσίευση στον ημερτή και κάνετε κατάθεση. Όταν ελεγχθεί ω προ την ορθότητα των στοιχείων, θα σα έρθει ενημερωτικό mail. Σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη ή δεν έχετε ακολουθήσει τι οδηγίε, θα απορριφθεί και θα πρέπει να την επιμεληθείτε ξανά. Σε κάθε περίπτωση, ελέγχετε το πανεπιστημιακό σα mail.